ήρθαμε σήμερα εδώ να εκφράσουμε την οργή για την αγανάκτησή μας, διότι η κυβέρνηση μεθοδεύει την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων. Εδώ είμαστε να αναφέρω τις μεγάλες συνδικαλιστικές οργανώσεις, είναι η Ομοσπονδία Οικοδόμων, η Ομοσπονδία Τύπου Κιχάρτου, η Ομοσπονδία Προστιφαντοργών Αιματισμού Δέρματος, η Ομοσπονδία Φαρμάκου, και είναι, για να μην φάω πολύ, να μην φάμε πολύ χρόνο σε αυτό, είναι δεκάδες τα συνδικάτα που είναι εδώ σήμερα. Και είναι, ναι, παρέλειψα. Εδώ μαζί μας είναι και ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πειραιά, ο συνάδελφος ο Νίκος Οξουράδης. Ήρθαμε εδώ σήμερα να εκφράσουμε αυτή την οργή μας. Βεβαίως ο Υπουργός προτίμησε να το βάλει στα πόδια με διάφορα προσχήματα να μην έρθει εδώ σήμερα, γιατί περί αυτού πρόκειται, με διάφορα προσχήματα. Οι συλλογικές συμβάσεις που κατακτήθηκαν με τόσο αγώνα και με αίμα, σήμερα είναι απέτηση του μεγάλου κεφαλαίου, είναι απέτηση των βιομηχάνων να καταργηθούν. Θέλουν να μας ρίξουν στη βαρβαρότητα της ατομικής σύμβασης. Αυτή λοιπόν είναι η επιδίωξή της. Και αυτό ξεκινάει και το συζητάει και προς τα εκεί γίνεται προσπάθεια. Εμείς θέλουμε να δηλώσουμε ξεκάθαρα ότι οι συλλογικές συμβάσεις που με τόσο αγώνα και θυσία κατακτήθηκαν δεν θα περάσει η κατάργησή τους. Θα περάσουν κυριολεκτικά πάνω από τα πτώματά μας. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει ανοχή, δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει συνένεση γύρω από αυτό το ζήτημα. Κατά συνέπεια, εμείς καλούμε όλα τα συνδικάτα, όλους τους εργαζόμενους, πανστρατιά, να αντιμετωπίσουμε αυτή την μέγιστη πρόκληση, αυτή την μεγάλη επίθεση που η εργατική τάξη δέχεται σήμερα. Με βάση και την πείρα του εργατικού κινήματος, είμαστε πεπισμένοι ότι μπορούμε να αποκρούσουμε αυτή την επίθεση. Μπορούμε πραγματικά να τα μαζέψουν. Μπορούμε να ανοίξουμε μεγάλα πλήγματα σε αυτή την πολιτική. Μπορούμε να ανοίξουμε την προοπτική της ανατροπής της. Κατά συνέπεια, αυτό το μήνυμα θέλουμε να μεταφέρουμε, και οι συνάδελφοι που είναι εδώ μπορούν να πάρουν το λόγο. Ο συνάδελφος από την Ομοσπονδία. Παρακαλέσω πρώτα να μας πείτε το λογικό σας ονοματεπώνυμο, ιδιότητα και το ίδιο να κάνουμε και μετά. Εγώ είμαι ο Τόλης ο Γιάννης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τύπου Κιχάρτου. Ο συνάδελφος ο Χατζάρας ο Κώστας είναι γραμματέας της Ομοσπονδίας Οικοδόμων. Οι επιδιώξεις κατάργησης των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ξεκάθαρα πρέπει να πούμε ότι είναι επιδιώξεις των κυβερνήσεων που πέρασαν, αλλά και επιδιώξεις του μεγάλου κεφαλαίου. Χρόνια τώρα οι συλλογικές συμβάσεις είναι στο στόχαστρο κυβερνήσεων και κεφαλαίου. Οι συλλογικές συμβάσεις μέχρι τώρα διασφάλιζαν ένα μισθό για τους εργαζόμενους, για την εργατική τάξη. Με την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων, φανταστείτε πού θα φτάσουν οι μισθοί. Εκεί που λέμε εμείς, εκεί που είναι επιδιώξεις του κεφαλαίου, δηλαδή μισθοί Κίνας. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα και στα ασφαλιστικά ταμεία, δηλαδή τα εισοδήματα δεν θα εισπράττουν τα ταμεία, τα ασφαλιστικά ταμεία, και θα φύγουν από την ασφάλιση και οι εργοδότες. Αυτή είναι η επιδίωξή τους. Θα ήθελα να αναφέρω ότι στον κλάδο της οικοδομής αυτή τη στιγμή η ανεργία, όπως και να πούμε, δεν έχει όρια. Έχει φτάσει στο 70 με 80%. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο που κινείται σήμερα η κυβερνητική πολιτική,
Συνάδελφοί μας, χιλιάδες συνάδελφοί μας, δεν έχουν αυτή τη στιγμή να θεωρήσουν τα βιβλιάρια τους, έχουν δηλαδή ανασφάλιστες τις οικογένειές τους. Χιλιάδες συνάδελφοί μας δεν έχουν να πάνε γάλα και ψωμί στις οικογένειές τους. Φανταστείτε σε τι κατάσταση βρίσκεται ο κλάδος, αλλά και γενικότερα οι εργαζόμενοι. Εμείς καλούμε τους εργαζόμενους να συνταχτούν με το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, να ενώσουν τις δυνάμεις τους με το ΠΑΜΕ, δουλεύοντας για την απεργία της 19 του μήνα, αλλά και για τους αγώνες που έρχονται για την που θα έχουμε μπροστά μας. Έχουμε τη δύναμη σαν ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα και να τους σταματήσουμε από αυτή την πολιτική που επιχειρείται μέχρι τώρα ενάντια στην εργατική τάξη. Μπορούμε να τους σταματήσουμε και έχουμε την πεποίθηση ότι θα νικήσουμε. Ευχαριστώ. Από την Ομοσπονδία προς τον Παντοργό Νηματισμού και Δέρματος θέλουμε να πούμε ότι κάθε εργαζόμενος πλέον καταλαβαίνει ότι ο δρόμος της ανταγωνιστικότητας και της διασφάλισης της κερδοφορίας των μονοπωλιακών ομίλων, ο δρόμος αυτός που οδήγησε σε συρρήκνωση τους κλάδους της κροστοϊφαντουργίας, του ηματισμού και του δέρματος, ο δρόμος που επέβαλε τις ελαστικές μορφές απασχόλησης, τις απολύσεις, την καταστροφή παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας, τις ειδικές επιχειρησιακές συμβάσεις, την κατάργηση των συμβάσεων για νέους κάτω από 25 ετών, αυτός ο δρόμος οδηγεί και στην κατάργηση γενικότερα των συλλογικών συμβάσεων, ώστε η βιομηχανία, η μεγαλοεργοδοσία να μην έχουν κανέναν περιορισμό στην αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης. Θέλουν να μειώσουν όσο γίνεται περισσότερο την τιμή της εργατικής δύναμης. Οι εργαζόμενοι δύο επιλογές έχουμε. Ή θα σκύψουμε το κεφάλι και θα μετράμε θυσίες συνεχώς από εδώ και πέρα, ή θα σηκώσουμε το ανάστημά μας, θα παλέψουμε, θα ανατρέψουμε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική με μεγάλο σταθμό την απεργία στις 19 του Οκτώβρη, όπου δεν πρέπει να δουλέψει κανένα εργοστάσιο, να μην γυρίσει κανένα γρανάζι. Οι εργαζόμενοι παράγουμε το πλούτο, μπορούμε να τους εμποδίσουμε, μπορούμε να βάλουμε φραγμό, μπορούμε όχι μόνο να μην πληρώσουμε τα χαράτσια τους οργανωμένα και συλλογικά, όχι μόνο να εμποδίσουμε την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων και να παλέψουμε για την υπογραφή ικανοποιητικών συλλογικών συμβάσεων, όχι μόνο να μην περάσουν αυτά τα μέτρα, αλλά να φέρουμε τα πάνω κάτω. Να γίνουμε αφέντες του μόχθου και του υδρότα μας, του πλούτου που παράγουμε. Από το χώρο των αυτεργατών και συγκεκριμένα από τα αυτεργατικά σωματεία της ΠΕΜΕΝ, του Στέφενσον και της Πανελλήνιας Ένωσης Μαγείρων Εμπορικού Ναυτικού, ο Α' Γραμματέας ΠΕΜΕΝ, ο Θανάσιο Βαγγελάκης, είναι καθημερινή και ανελέητη η επίθεση που δέχεται η εργατική τάξη, οι εργαζόμενοι, στο σύνολο των δικαιωμάτων της, από τις δυνάμεις του κεφαλαίου, την κυβέρνηση, την Τρόικα. Θέλουν να γυρίσουν τον τροχό της ιστορίας πίσω. Είναι καθήκον για τον κάθε εργαζόμενο όχι να εμποδίσει την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, αλλά να βγει μπροστά συντεταγμένα, οργανωμένα, μαζικά, ταξικά προσανατολισμένα με τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ σε σύγκρουση και ανατροπή με αυτή την αντιλαϊκή πολιτική. Αποτελεί πρόκληση η προημερών δήλωση του Υπουργού Οικονομικών Βενιζέλου που καλούσε για βοήθεια το εφοπλιστικό κεφάλαιο. Όταν ειδικά το εφοπλιστικό κεφάλαιο, ο πιο σκληρός πυρήνας του κεφαλαίου, απολαμβάνει εδώ και δεκαετίες μια πλήρη φορολογική ασυδοσία, δεν πληρώνουν ευρώ τσακιστό στο ελληνικό κράτος, όχι μόνο οι επιχειρήσεις τους, αλλά είναι χαρακτηριστικά ότι έχουν απαλλαγή και από την καταβολή των ΦΠΑ προϊόντων τα οποία εισάγουν στα πλοία τους.
και από μια σειρά άλλες φοροαπαλλαγές που απολαμβάνει, επαναλαμβάνω, δεκαετίες το εφοπλιστικό κεφάλαιο. Και επειδή ακούγονται πολλά και διάφορα περί τουρισμού και ανάπτυξης, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε όταν εννοούμε τουρισμό και ανάπτυξη προς όφελος ποιο. Πέρσι ψηφίστηκε η κατάργηση του καμποτά στον χώρο της κρουαζιέρας. Δηλαδή αυτό που χαρακτηριστικά και ο ίδιος ο πρόεδρος του όρφου Ανομερίτης, για να εξυπηρετηθούν οι 5 μονοπωλιακοί όμιλοι στον χώρο της κρουαζιέρας, οι οποίοι ελέγχουν το 85% της παγκόσμιας κρουαζιέρας. Και ταυτόχρονα εργασιακές συνθήκες γκέτο. Να θυμίσουμε τις κινητοποιήσεις στον χώρο της κρουαζιέρας με την ταξική αλληλεγγύη των δυνάμεων του ΠΑΜΕ, όταν οι ναυτεργάτες διεκδικούσαν το δικαίωμα να υπάρχουν εργαζόμενοι με συγκροτημένα δικαιώματα, δηλαδή να έχουν συλλογική σύμβαση, να έχουν ασφάλιση, να έχουν συνδικαλιστική εκπροσώπηση. Γιατί το ΖΕΝΙΘ ήταν από 613 ναυτεργάτες από 27 εθνικότητες, θύματα και αυτοί οι ναυτεργάτες των διεθνών δουλεμπορικών κυκλωμάτων που υπηρετούν την πολιτική της ανταγωνιστικότητας και κερδοφορίας του κεφαλαίου. Αποτελεί πρόκληση σε κινητοποίηση που πρόσφατα πραγματοποιήσαμε, όταν καταγεγραμμένα δειγματοληπτικά στοιχεία πάνω από 30 εκατομμύρια βεβαιωμένες οφειλές των εφοπλιστών στο ΝΑΤ, τα οποία τις έχει μεταβιβάσει στη ΔΟΗ πλοίων και η ΔΟΗ πλοίων στο πουθενά για να υπηρετεί τις ανάγκες του εφοπλιστικού κεφαλαίου, ενώ ταυτόχρονα επιτίθονται στους ναυτεργάτες, είναι πρόθυρον η διάλυση και του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου και του οίκου ναύτη. Με πίστη στις δυνάμεις μας, με πίστη στο δίκαιο της εργατικής τάξης και στην ιστορική αποστολή μας, μπορούμε και έχουμε όλες τις δυνατότητες να καταργήσουμε τους εκμεταλλευτές μας. Σε αυτή την κατεύθυνση καλούμε την εργατική τάξη, τους εργαζόμενους, τους μικρούς ΕΒΕ, τη φτωχή λαϊκή αγροτιά, τη σπουδάζουσα, τις γυναίκες, να συνταχθούν δηλαδή με τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ, της ΠΑΣΕΒΕ, της ΠΑΣΥ, του ΜΑΣ και της ΟΓΕ, στις πολύμορφες αγωνιστικές και απεργιακές κινητοποιήσεις το επόμενο διάστημα. Αύριο συγκεκριμένα, στην απεργία του Δημοσίου και των ΔΕΚΟ, να συνταχθούν με τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ, καθώς και στις 19 του Οκτώβρη σε κάθε εργασιακό χώρο, στις γειτονιές, να σταματήσουν τα μέσα μαζικής, τα μέσα παραγωγής, να ερημώσουν οι χώροι εργασίας, να συνταχθούν και να βρεθούν στις απεργιακές συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ πανελλαδικά. Παρεμβινήστηκε η μεγάλη αύξηση της προσέλευσης τουριστών στη χώρα, επειδή υπάρχει εκκρεμότητα το θέμα των βαρέων διαθυγιενών. Και επειδή ο χώρος των ξενοδοχείων ήταν ένας από τους χώρους που υπέγραψε πρώτος υπηρεσιακές συμβάσεις σε διάφορα νησιά. Και επειδή παρήχθη πλούτος πέρος του καλοκαίρις. Επειδή πήγα σε ξενοδοχεία που βρήκα ανθρώπους από Ρουμανία, Βουλγαρία να δουλεύουν. Η εικόνα, αυτά που θα μας πει δηλαδή, είναι και η εικόνα που ζήσατε ειδικά φέρος του καλοκαίρι, επειδή ήταν και μια πολύ καλή χρονιά για τον τουρισμό, βέβαια. Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος Συνδικάτου Επιστημισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων της Αττικής. Χρόνια καημός η κατάργηση των συμβάσεων για το μεγάλο τουριστικό κεφάλαιο, αλλά και γενικότερα για το μεγάλο κεφάλαιο. Χρόνια. Ναι. Βεβαίως είχαν και άλλους τρόπους να τις καταργήσουν ή τέλος πάντων να τις φέρουν στα μέτρα τους το προηγούμενο διάστημα. Σας θυμίζω ότι η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας πριν από 3 χρόνια έφερε τα γνωστά αποτελέσματα, μια ουσιαστική μείωση μισθών τουλάχιστον 15-20%, αν κρίνει κανένας από τον πληθωρισμό για την ακρίβεια. Η Ομοσπονδία Επισητισμού Τουρισμού, η συμβιβασμένη αυτή πλειοψηφία, όπως και της ΓΕΣΕ, όπως και της ΑΔΔΗ, από κοντά υπέγραψε τέτοιου είδους συμβάσεις. Και έρχεται τώρα λοιπόν, αφού δεν ικανοποιήθηκε το αχόρταγο κεφάλαιο γενικότερα, έρχονται τώρα να προτείνουν, να φτάσουν δηλαδή, τι να προτείνουν, να παζαρεύουν, να το πούμε και έτσι, μέχρι και την κατάργηση κάθε έννοια συλλογική σύμβαση εργασίας, είτε λέγεται εθνική, είτε λέγεται κλαδική. Βεβαίως είχαμε αύξηση του τουρισμού. Αυτό είναι γνωστό, δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς, το λένε και μόνοι τους. Βεβαίως
σκέπεσαν εκβιασμοί και συκοφαντίες στους εργαζόμενους που αντιστάθηκαν στην κατάργηση των βαρέων Αθηγινών και σε όλη την κατάσταση που επικρατεί στους χώρους δουλειάς, όπως έγινε φέτος και πέρσι με τους ναυτεργάτες. Συκοφαντίες, εδώ ήσασταν όλοι, όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στις 23 Αυγούστου, θυμάστε όλοι τι ακούσαμε. Βεβαίως και η κατάσταση στους χώρους δουλειάς είναι χειρότερη από ό,τι ήταν το προηγούμενο διάστημα. Όχι ότι με την ανάπτυξη του 4% είχαν λυθεί όλα τα προβλήματα των ξενοδοχοϋπαλλήλων. Και τότε απολύσεις είχαμε, μειωμένη απασχόληση, δουλεμπορικά συνεργεία, μαθητές. Υπάρχουν ξενοδοχεία που λειτουργούν 90% με μαθητή από τη Ρουμανία, από τη Βουλγαρία, από άλλες χώρες. Και καμώνονται δήθεν ότι με το 17% που βάλαν ως όρο για τους μαθητές φέτος κάναν κάτι. Που ένα 17% που τέλος πάντων έχει να κάνει μόνο με την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι με, με τα άλλα κράτη. Που μπορεί οποιοδήποτε να φέρει ό,τι θέλει από όπου θέλει. Όλα αυτά δεμένα με τα βαρέα. Κατάργηση των συνολικών συμβάσεων, καταργώντας και τα βαρέα, τι κάνουνε, και άλλο χρήμα προς το κεφάλαιο. Πιο φτηνοί εργαζόμενοι, τζάμπα. Αυτό τι αποτέλεσμα θα έχει, αφενός μεν θα έχουμε ζήτημα και στο ασφαλιστικό ταμείο στο ΙΚΑ, φανταστείτε τι λιγότερες εισφορές θα εισπράττει το ΙΚΑ. Δεύτερον, και το πιο σημαντικό, θα έλεγα ότι εκεί θα πρέπει να επικεντρώσουμε, κυριολεκτικά καταστροφή στην υγεία και στη ζωή του κάθε εργαζόμενου. Φανταστείτε λοιπόν μια καμαριέρα, ένα σερβιτόρα, ένα μάγερα να προσπαθεί να συνεχίσει τη δουλειά, αν τον κρατήσει ποτέ κανένα στη δουλειά, μετά τα 55, μετά τα 56, μετά τα 60. Οι νέες ασθένειες θα βγουν, δεν θα μπορέσει κάποιος να αντέξει, θα πηγαίνει με άλλα λόγια αυτό που έχουμε ξαναπεί, από τη δουλειά κυριολεκτικά στον τάφο. Και για να περάσουν όλα αυτά, αφού έχουν πέσει δεκάδες εκβιασμοί και μας φαίνεται βεβαίως ειρωνικό και αστείο που είπε ο Υπουργός ότι σήμερα εδώ τον εκβιάζουμε να έρθει εδώ, ποιος μιλάει για εκβιασμούς, οι αρχιεκβιαστές, κυβέρνηση μαζί με τα υπόλοιπα κόμματα, Νέα Δημοκρατία, Λάος, Δημοκρατική Συμμαχία και δεν συμμαζεύεται, οι αρχιεκβιαστές μιλάνε ότι εμείς είμαστε εκβιαστές. Και αφού λοιπόν θέλουν να περάσουν έναν τέτοιον εκβιασμό και βλέπουν ότι αντιστέκεται στεναρά ένα κομμάτι της εργατικής τάξης, το πρωτοπόρο κομμάτι, το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, τα ταξικά συνδικάτα, το ΠΑΜΕ, προχωράνε τώρα και σε άλλα μέτρα που θα ενταθούν στο επόμενο διάστημα. Απολύουν πρωτοπόρους συνδικαλιστές όπως κάνανε με τον γραμματέα του Συνδικάτου του Πειραιά, του Επισητισμού Τουρισμού, που δουλεύει σε μεγάλο ξενοδοχείο, αδιάφορα αν υπάρχει νόμος 1264 κτλ. Σάμπος, όταν είναι αυτή να εφαρμόσει τον νόμο, τον γράφουν στα παλιά του στα παπούτσια. Απολύουν μέλος της διοίκησης του Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Προχωράνε και εκεί. Και αυτές οι απολύσεις προφανώς για να τρομοκρατήσουν τους εργαζόμενους, να κάψουν το κίνημα. Τέλος να πω το εξής. Ότι δεν θα τους αφήσουμε σε χλωροκλάρι. Ξέρει το ταξικό κίνημα, έχει εμπειρία δεκαετιών, αιώνου, αιώνα. Από διώξεις, από τέτοια ζητήματα. Θα το αντιμετωπίσουμε και αυτό. Συλλογικά, με ταξική αλληλεγγύη και δεν θα τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί. Ούτε εργοδότες, ούτε κυβέρνηση, ούτε τα άλλα, ούτε οι υπόλοιποι που συνοδεύουν αυτή την επίθεση. Δεν θα δεχτεί κανένας εργάτης κατάργηση των συμβάσεων, δεν θα δεχτεί κανένας εργάτης κατάργηση των βαρέων και αθηγινών. Όσο υπάρχει ΠΑΜΕ, όσο υπάρχει ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, θα συνεχίζεται ο αγώνας μέχρι την τελική νίκη και τέτοια νίκη θα υπάρξει και πολύ σύντομα. Μία ερώτηση υπάρχει, αν και αυτό είναι το κύριο θέμα της συζήτησης, σε ό,τι έχει να κάνει με συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει πεθεί στο τραπέζι. Καλώς καλώς τα πράγματα κανονίζονται την κυβέρνηση. Πώς μπορεί να αντιδράσει το λαϊκό ταξικό κίνημα, χειμωδί, γενικότερα εργαζόμενοι, σε μία ενδεχόμενη απόφαση η οποία θα καταργεί αυτές τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Εμείς το πρακτείο δεν μπορεί να γίνει. Είπαμε και εισηγητικά ότι οι συλλογικές συμβάσεις είναι το θεμέλιο των δικαιωμάτων μας. Από την άποψη αυτή, όχι μόνο δεν θα υπάρξει ανοχή, αλλά εμείς το κάλεσμα που απευθύνουμε είναι αυτό, ότι πρέπει να ξεσηκωθεί η εργατική τάξη μαζί με τα ταξικά της συνδικάτα, να παραμερίσει τις συμβασμένες ηγεσίες και να βάλει φραγμό. Και εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στους εργαζόμενους, και η ίδια η πείρα αυτό λέει ότι μπορούμε να τους σταματήσουμε. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, δεν υπάρχει περίπτωση να μπούμε σε παζάρι, ούτε αυτό που είπε ο Υπουργός, που υπόθηκε από τον Υπουργό ότι το ζήτημα του είναι, το συζητάει, αλλά το ζήτημα είναι επιπτώσεις στα ασφαλιστικά ταμεία.
Αυτό είναι το θέμα μόνο. Πόσο παραγωγικός μπορεί να είναι ένας εργαζόμενος των 650 ευρώ, αν πάρουν σε υπόψη βέβαια τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός εχθές ότι δεν πρόκειται να γίνουμε ίδια. Βεβαίως. Γι' αυτό επιδρά στον εργαζόμενο. Ο εργαζόμενος δεν είναι... Ο εργαζόμενος και αυτός όταν υπάρχει ικανοποίηση βεβαίως τα αιτήματά του με άλλο τρόπο. Εργάζεται κτλ. Αλλά δεν μπορούμε να δεχτούμε για τέτοια προοπτική. Δεν μπορούμε να δεχτούμε ως ταξικό συνδικατικό κίνημα, ως πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο, αλλά και εμείς η ίδια η πείρα δηλαδή που έρχεται μέσα από τους εργασιακούς χώρους μαρτυράει ακριβώς αυτό το πράγμα. Ως προσπάθεια και αν κάνουν να κρύψουν αυτή την οργή, προσπάθεια που γίνεται και από τα κάτω που είναι καζάνι που βράζει, έρχεται η στιγμή που η απάντηση θα είναι αυτή που πρέπει. Το θέμα είναι πάνω απ' όλα να αυτή η πολιτική να ηττηθεί, να ανατραπεί και να ανοιχθεί η προοπτική του άλλου δρόμου ανάπτυξης. Διαφορετικά δεν θα έχουμε νίκες τέτοιες που χρειάζεται σήμερα το κίνημα. Χρειάζεται προοπτική. Και σήμερα επιβιώνεται από κάθε πλευρά αυτή η θέση. Η συνέλευση και η υποταγή που ακολουθεί η πλειοψηφία, η συμβασμένη του εργατικού κινήματος αποδείχθηκε πλήρως σήμερα. Ότι όχι απλά δεν είναι απλά αλαθεμένη. Είναι εγκληματική. Παρέδωσε την εργατική τάξη πραγματικά στην αγκαλιά, ας πούμε, των κερδών του μεγάλου κεφαλαίου, σε αυτή την πολιτική. Και ευτυχώς δηλαδή που η εργατική τάξη έχει τα ταξικά της συνδικάτα, έχει το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο, η κατάσταση θα ήταν φοβερά χειρότερη από αυτή που είναι σήμερα. Άρα λοιπόν δεν είναι και στο κίνημα όλα ίδια, άρα υπάρχει προοπτική. Εμείς είμαστε αισιόδοξοι, αυτό παλεύουμε. Εργάτη, ναι, το πάμε.